Οι φοιτητές και φοιτήτρες της Αθήνας βρισκόμαστε εδώ από 22 φοιτητικούς συλλόγους για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης να μπλέξει τη χώρα μας σε ακόμα πιο επικίνδυνους σχεδιασμούς. Είμαστε με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Γι' αυτό στεκόμαστε πλάι στο λαό της Παλαιστίνης που δίνει ένα δίκαιο αγώνα για τη λευτεριά του, για τη ζωή του, για να έχει τη δικιά του πατρίδα ενάντια στη δολοφονική κατοχή του Ισραήλ. Δεν ανεχόμαστε η χώρα μας να μπλέκεται στη σφαγή της Γάζας, δεν ανεχόμαστε να έχουν σκοτωθεί 2.360 παιδιά από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Δεν ανεχόμαστε να φεύγουν αεροπλάνα και φρεγάτες για να δολοφονήσουν γυναίκες, μικρά παιδιά και αμάχους. Η ίδια η χώρα μας με τη βάση της Σούδας, η οποία έχει φρακάρει από αμερικανονατοϊκά πλοία και αεροπλάνα που βρίσκονται εκεί, αξιοποιείται ενεργά για το μακέλεμα των Παλαιστινίων. Γι' αυτό ζητάνε και άλλη μια βάση, συγκεκριμένα την 112 πτέρυγα μάχης της Ελευσίνας. Η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι σταθμός για να υλοποιούνται τα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Τα θέλω και οι ανάγκες του λαού μας δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντά τους και τα βαμμένα στο λαόν το αίμα κέρδη τους. Τα σχέδια και οι σφοδροί ανταγωνισμοί τους οδηγούν τους λαούς σε κίνδυνο. Έτσι και τον ελληνικό λαό, που με τις πολύ βαριές ευθύνες της κυβέρνησης γίνεται εν δυνάμει θήτης του παλαιστινιακού λαού και από την άλλη θύμα σε ενδεχόμενο παραπέρα κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων που εφαρμόζουν την ίδια εγκληματική πολιτική, είναι τεράστιες, καθώς σήμερα, αντί να υλοποιούν την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, μπλέκουν τη χώρα μας ενεργά στο μακελιό, στηρίζοντας με όλους τους τρόπους το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Είναι ντροπή ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ να λέει ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του. Ο λαός μας έχει πάρει ξεκάθαρη θέση σε όλα αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια είναι με το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού. Οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Δυναμώνουμε την πάλη μας για άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από αυτά τα σχέδια. Οι λαοί που αγωνίζονται για το δίκαιο τους δεν είναι τρομοκράτες. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.